καλησπέρα σε όλους. Πρεμιέρα της εκπομπής σήμερα, Alter Ego. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας, από όπου και αν μας ακούτε. Με τη Δέσποινα Λάλου. Και τον Θάνο Μαρονίτη. Μαζί θα τα λέμε κάθε Παρασκευή στις 7. Από το web radio του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, από το www.oelas.org. Με σκοπό να σκρατήσουμε στην παρέα μας για την επόμενη ώρα, με ωραία θέματα, ειδήσεις. Κοινωνικά θέματα, αλλά φυσικά και ψυχαγωγικά. Και φυσικά ωραία μουσική. Μπορείτε να επικοινωνήσετε λοιπόν μαζί μας μέσω του τηλεφώνου μας 2313-022-040, αλλά και φυσικά να μας στείλετε mail, να μιλήσετε μαζί μας, να δούμε τι θέλετε να μοιραστείτε στην εκπομπή μας στο radio@eoelas.org και φυσικά και στην σελίδα μας στο Facebook, που την official page του Alter Ego. Όπου μπορείτε να μας στείλετε και εκεί μηνύματα, και όσοι δεν μας έχετε κάνει like, φυσικά να μας κάνετε like και να μπείτε στη σελίδα μας να μαθαίνετε ό,τι νέο έχουμε και ό,τι ανεβάζουμε από τα θέματά μας. Και για πες μας, Θάνο, τι έχουμε καινούριο κιόλας? Κοίταξε, νομίζω λόγω των ημερών δεν γίνεται να παραλείψουμε τον ερχομό του μεγάλου Σουλτάνου, έτσι, της Τουρκίας, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή εδώ και δύο μέρες βλέπεις ότι όλη η Ελλάδα λίγο έχουμε αλλάξει συνήθειες. Δρόμοι κλείνουν, ειδικά στην Αθήνα φυσικά. Στη Θράκη έχει στηθεί σήμερα ένα μεγάλο πανηγύρι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο να το συζητήσουμε αυτό, να δούμε λίγο ποιος είναι αυτός ο πανίσχυρος ηγέτης πλέον της γειτονικής Τουρκίας. Ο Σουλτάνος δηλαδή. Ο Σουλτάνος, έτσι. Ο πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος, νυν Σουλτάνος. Και φυσικά πώς ξεκίνησε η όλη του σταδιοδρομία. Εννοείται, πρέπει κιόλας να το αναφέρουμε αυτό, γιατί έχει γίνει μεγάλος δώρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το θέμα. Λοιπόν, λέγαμε για την μυστική ζωή του Σουλτάνου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τουρκίας, ο οποίος είναι γεννημένος το 54, δεν είναι πολύ μεγάλος. Όχι. Νομίζω λίγο η εικόνα του μπερδεύει αρκετά. Γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι είναι αρκετά μεγαλύτερος. Εμφανισιακά, ναι. Εμφανισιακά, ίσως ναι, και τον ακούμε πολλά χρόνια, έτσι, στην πολιτική επικαιρότητα. Αλλά το θέμα είναι πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος. Λίγο εδώ είναι εξής. Δεν το έχουμε ακούσει πολύ αυτό το πράγμα. Όχι. Δηλαδή, καταρχάς η οικογένειά του μαθαίνουμε ότι ζούσε στον Μπατούμι της Γεωργίας. Κάτι που δεν ξέραμε φυσικά. Κάτι που δεν ξέραμε σίγουρα, έτσι. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, και εδώ τώρα είναι το παράλογο της όλης υπόθεσης, ότι ο Ερντογάν, που το βλέπεις να είναι τόσο κυρίαρχος, πουλούσε λεμονάδες και κουλούρια για να βοηθήσει την οικογένειά του οικονομικά. Φαντάσου. Εντάξει, σεβαστό και ωραίο, έτσι, από τη μία. Εννοείται αυτό. Αλλά από την άλλη δεν ταιριάζει, ξέρεις, με την εικόνα του απόλυτου. Λίγο εξειδανικευμένη είναι η εικόνα του, νομίζω. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Λοιπόν, και φυσικά θα πάμε λίγο και παρακάτω τώρα. Για παράδειγμα, το 69 με 82 έπαιζε ποδόσφαιρο σε τοπικές ομάδες και στα 16 του, από ό,τι λέγεται, άρχισε και τα επαγγελματικά του βήματα. Ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν τυχαίος. Έπαιζε στην Κασίμπασα, όπου το σημερινό γήπεδο, να πούμε ότι έχει και το όνομά του. Mm-hmm. Και έφτασε πολύ κοντά, σύμφωνα πάντα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Τουρκίας, να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στη Φενέρμπαχτσέ, η οποία ήθελε να του κάνει συμβόλαιο, αλλά δεν τον άφησε ο πατέρας του. Είχε άλλα όνειρα προφανώς ο πατέρας. Είχε άλλα όνειρα και μάλλον φαινόταν από μικρός, γιατί όπως λέγεται, είχε αντικομμουνιστική δράση, ο οποίος και φίτησε, να πούμε, στο θρησκευτικό σχολείο Ιμάμ Χατίπ στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και έδειχνε από μικρός αδευρύτα την εικόνα του. Κάτι ακόμη που
Εντάξει, κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Είναι για το πόσα χρόνια είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του Εμινέ, που δεν είναι και λίγα, έτσι. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά. Και η οποία Εμινέ, ξέρεις, είναι πάντα στο πλευρό του. Η αλήθεια είναι ποτέ δεν την έχουμε δει να χαμογελάει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Το παρατήρησα και χθες στην Αθήνα. Μπορεί να μην του τα επιτρέπει, ξέρω εγώ. Μπορεί. Είναι σκληρός σουλτάνος. Είναι σουλτάνος. Πρέπει να κρατάει ένα ύφος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η οποία Εμινέ, εχθές, 22 λεπτά μετρημένα βρέθηκε με την κυρία Περιστέρα, τη σύζυγο του πρωθυπουργού μας, για ένα τσάι. Βαδιάνα. Τώρα, το τι τσάι είναι ένα θέμα τώρα, τι ήψανε. Ήταν αδιάθετη η γυναίκα, δεν μπορούσε, είπε. Ήθελε να πάει και στο Παρθενώνα, ήθελε να κάνει. Δεν πήγε όμως πουθενά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είπε ότι ήταν αδιάθετη. Και μάλλον για να γίνει καλά, φαντάζομαι πρέπει να ήπιε το τσάι, το οποίο κοστίζει 1.800 ευρώ το κιλό, από ό,τι μαθαίνουμε. Εκεί ήθελα να καταλήξει. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι μου κάνει εντύπωση το πράγμα. Τώρα εντάξει, δεν μιλάμε για μια ζωή η οποία είναι σαν τη δική μας. Είναι υπερλούξ η ζωή του Σουλτάνου και φυσικά κατ' επέκταση και της γυναίκας του. Κοίταξε, από ό,τι μαθαίνουμε, η 62χρονη, γιατί τόσο είναι, η Εμινέ, είναι θυσμένη στη χλυδή και στα ψώνια. Ξοδεύει αλόγιστα ποσά για την αγορά επώνυμων ρούχων, αλλά μου κάνει εντύπωση και αντίκες. Πώς θα διακοσμήσει το παλάτι, δεν έχουν και μικρό σπίτι. Ναι, αλλά το ολόκληρη παλατάρα. Φυσικά, έτσι. Μετά το Λευκό Οίκο έχουμε το White House της Τουρκίας. Και είναι και πόσα δωμάτια, 1000 δωμάτια. Δεν μιλάμε για φιλοξενή, πόσα άτομα. 1000 δωμάτια βεβαίως. Και το παλάτι να πούμε ότι κόστησε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς. Σε μια περιοχή που δεν επιτρεπόταν. Αυτό, δηλαδή την ίδια ώρα που το 1 τέταρτο του τουρκικού πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ο κύριος Ερντογάν με την κυρία Εμινέ κάνουν μια ζωή εντελώς παράλογη. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε όμως εμείς αυτό, εφόσον είναι αποδεκτό από όλο τον κόσμο. Εμάς δεν μας αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά ο καθένας κάνει τη ζωή του έτσι όπως του τα επιτρέπουν. Αλλάζοντας λοιπόν κλίμα και αφήνοντας λιγάκι τον Ερντογάν πίσω, θα ήθελα να πούμε λιγάκι ως πρεμιέρα σήμερα την Παρασκευή. Θα θέλαμε να δώσουμε κάτι δωράκια, 3 φιάλες συγκεκριμένα, από το μαγαζί Μπορντούρα, το οποίο βρίσκεται... του καφέ, της ελληνικής κουζίνας, των κοκτέιλς και του ποιοτικού κρασιού με τα Βιλγή 71 και κάθε Παρασκευή live μουσική. Επανερχόμαστε στο διαγωνισμό μας. Ακούσατε το χορηγό σήμερα της εκπομπής μας, το μαγαζί Μπορντούρα, το οποίο φυσικά μας δίνει για τους ακροατές μας 3 φιάλες να πιούνε δωρεάν στο μαγαζί. 3 φιάλες, Παρασκευή σήμερα, ό,τι πιο ωραίο, έτσι. Εννοείται, και live πρόγραμμα σήμερα. Και φυσικά γι' αυτό να πούμε ότι σας κρατάμε και συντροφιά Παρασκευή σήμερα, να δώσουμε και μια ευχάριστη νότα. Σαββατοκύριακο έρχεται, ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, θέλω να πιστεύω. Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω και ξέρουμε κάθε φορά όταν έρχεται Παρασκευή είναι... πραγματικά υπέροχο. Το καλύτερο όλων θέλω να πιστεύω. Έχουμε σχολάσει, έχουμε ηρεμήσει, έχουμε ξεκουραστεί. Για τουλάχιστον που δεν εργάζονται το Σάββατο, έτσι, και το Σαββατοκύριακο γενικότερα. Εννοείται. Γιατί όσοι εργάζονται δεν ξέρω αν είναι τόσο καλά. Λοιπόν, ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται στην σελίδα μας στο Facebook. Όσοι έχουν κάνει ήδη like στη σελίδα μας θα τον δουν τον διαγωνισμό, οπότε θα πρέπει να κάνουν κοινοποίηση είτε ακόμη και να μας τηλεφωνήσουν, όπως είπαμε, στο τηλέφωνο 2313-022-040 ή να μας στείλουν και ένα mail στο radio@papakioelas.org. Πάμε λοιπόν στο σύντομο δελτίο ειδήσεων των 7 και ξαναπενερχόμαστε αμέσως μετά. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your
our head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be shy. Να επενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας που διεξάγεται στο Facebook για τις τρεις φιάλες στο Cafe Bar Restaurant Bordura. Το Bordura Cuisine Bar καλύπτει όλους τους λάτρες του καφέ, της ελληνικής κουζίνας, των κοκτέιλς και του ποιοτικού κρασιού με τα Βιλγή 71 και κάθε Παρασκευή live μουσική. Και επειδή είναι πρεμιέρα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας ακούνε. Σας ευχαριστούμε όλους από όπου και αν μας ακούτε, γιατί μαθαίνουμε πως μας ακούτε από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και από την Ελευθερούπολη, είχαμε μηνύματα πριν λίγο. Ναι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Και τι δίνουμε λοιπόν, επιπλέον έτσι. Επιπλέον δωράκι, γιατί δεν γίνεται πρεμιέρα σήμερα και δεν γίνεται να μην δίνουμε δωράρες, έτσι. Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο. Στο musical της Μαρία Στεφάνου «Ένα βήμα τη φορά». Είμαστε χορηγός επικοινωνίας, ο ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων. Επομένως αυτός ο διαγωνισμός πάλι διεξάγεται και στο like page του Alter Ego της εκπομπής μας, αλλά μπορείτε επίσης να πάρετε και τηλέφωνο στο 2313 022 040. Λοιπόν, Θάνο, ήξερες ότι υπάρχει ζωντανό τατουάζ? Ζωντανό τα λες, δηλαδή? Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, ας πούμε, αλήθεια. Κι όμως, Θάνο, υπάρχει το πρώτο ζωντανό τατουάζ κιόλα στον κόσμο, όπου επιστήμονες δημιούργησαν μια τεχνική 3D printing, η οποία έχω να σου πω πως χρησιμοποιεί ένα νέο είδος μελέτης, φτιαγμένη από γενετικά προγραμματισμένα ζωντανά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά βέβαια είναι σχεδιασμένα για να φωτίζονται, έτσι, ανταποκρινόμενα σε ένα εύρος ερεθισμάτων. Και αυτά, ξέρεις, όταν αναμειγνύονται με ένα μείγμα υδροτζέλ και θρεπτικών ουσιών, αυτά τα κύτταρα μπορούν να εκτυπωθούν στρώμα-στρώμα για τη δημιουργία τρισδιάστατων κιόλας για δραστικών δομών και συσκευών. Δηλαδή, με το που εισέρχεται είναι ένα αυτοκόλλητο στην ουσία, το οποίο έχει πάνω του ζωντανά βακτηριακά κύτταρα στο σχήμα ενός δέντρου κιόλας. Είναι σαν να έχεις ένα δέντρο. Δηλαδή, το φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα για να καταλάβουμε τι εννοείς. Μπορεί να λειτουργεί και ανάλογα με τις εποχές. Το φθινόπωρο τα δέντρα. Δηλαδή, κάνω εγώ ένα τατού, ξέρω εγώ. Δεν μου αρέσει, αλλάζει η διάθεσή μου και αλλάζει αυτό κάπως. Θα ήταν ωραίο έτσι. Καλό μου ακούγεται, αλλά δεν νομίζω δηλαδή, να το έχουν σχεδιάσει. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, το χειμώνα για παράδειγμα είναι μανίκι φουλ. Το καλοκαίρι γίνεται κοντομάνικο. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο μεγάλο το τατού συγκεκριμένο. Όχι. Εκτός τώρα και αν ξεκινήσουν να κάνουν και ένα πιο μεγάλο μεγέθους δέντρο. Λοιπόν, αυτό το ζωντανό τατουάζ που σου λέω τώρα. Λίγο τρομάζει όλη η ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, είναι λίγο τρομακτικό εν μέρει, αν σκεφτείς πως κολλάει πάνω στο δέρμα σου. Σαν και αποκόλλητο. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ ακριβώς, ας πούμε. Έχω να σου πω πως φωτίζεται κιόλα. Τα κλαδιά αυτού του δέντρου φωτίζονται. Λοιπόν, αυτό σε όσους μας ακούνε θα το δημοσιεύσουμε φυσικά και στην σελίδα μας στο Facebook, να δουν ακριβές φωτογραφίες. Οι οποίες θα δείχνουν πώς είναι αυτό το αυτοκόλλητο, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί τατουάζ μιλάμε, το οποίο πιστεύω θα έχει και μεγάλη θράψη και θα ξεκινήσουν να το κάνουν όλοι από εδώ και πέρα, κανονικά όμως. Έτσι. Νέα μόδα όλη στην παραλία με φωσφοριζέ κινούμενα τατού, το φαντάζεσαι? Το φαντάζομαι και μέσα στα, και μέσα στα κλαμπ, ξέρω εγώ, θα είναι όλοι με τα φωσφοριζέ, πραγματικά όμως. Σαν τις κομπάλες. Το κάνεις εικόνα? Το κάνω εικόνα πάνω μου.
Θα μου άρεσε, δεν ξέρω. Επάνω σου κιόλας. Ναι, ναι, μου αρέσει, δεν ξέρω γιατί. Σκέφτεσαι να κάνεις και πολλά κιόλας δέντρα πάνω σου. Κοίταξε, τα του ακόμα δεν έχω. Αλλά μπορεί ούτε να είναι ευκαιρία, γιατί όχι. Λες να κάνουμε κάτι πρωτότυπο, γιατί ο κόσμος ακόμη δεν το ξέρει. Μπορούμε να κάνουμε πολύ απλά alter ego. When I wake up in the morning, love, and the sun and I look at you. Να πούμε ότι έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για τις τρεις φιάλες, για το διαγωνισμό δηλαδή που τρέχει από τον Μπορντούρα. Και για πες μας λίγο, Δέσποινα, τι μπορούμε να κάνουμε αύριο? Λοιπόν, αύριο ανοίγει τις πύλες του Θάνο, Σάββατο δηλαδή 9 Δεκεμβρίου, ο Αστερόκοσμος, όπου εκεί πέρα θα προσγειωθεί το έλκυθρο του Άι Βασίλη Θάνο. Θα προσγειωθεί λοιπόν το έλκυθρο του Άι Βασίλη εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα είναι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου του 2018. Και τι ώρα ανοίγουν οι πύλες? Θα ανοίξει τις πύλες του από τις 5 με το μεγαλύτερο κιόλας χριστουγεννιάτικο αστέρι, φτιαγμένο, ξέρεις, από 1000 τουλάχιστον άτομα. Μιλάμε δηλαδή για πολύ, πολύ προσωπικό που θα επιμεληθεί το συγκεκριμένο αστέρι. Λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τους νικητές επιτέλους του διαγωνισμού μας. Ήρθε η στιγμή. Λοιπόν, οι νικητές μας είναι η Αρχοντία Κάριου, ο Δημήτρης Ελεκίδης και... και η Ιωάννα Κράκα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα το στείλουμε φυσικά μήνυμα από τη σελίδα μας. Εννοείται, προσωπικό μήνυμα. Προσωπικό, να ενημερωθούν πώς μπορούν να πάνε στον Μπορντούρα. Και φυσικά, τη ώρα, γενικότερα ό,τι πληροφορίες χρειάζονται. Τη ώρα που θέλουν να πάνε με την παρέα τους να απολαύσουν το, φυσικά, το φιάλ, το πολύ καλό δώρο μας έχει κάνει έτσι, ο χορηγός της εκπομπής. Παιδιά, ξεχάσαμε τη φανατική μας ακροάτρια που μας ακούει συνέχεια και δεν γινόταν να μην να κερδίσει και αυτή μία φιάλη δώρο. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη Γλυκερία και την ευχαριστούμε πολύ που μας ακούει και μας υποστηρίζει θερμά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Πρώτη μέρα σήμερα εκπομπής. Πήγαμε λίγο πιο χαλάρα βέβαια, έτσι η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό δεν ήταν τίποτα, να ξέρετε. Αυτό και επόμενη φορά. Να βρούμε και εμείς λίγο τους ρυθμούς μας, αντικειμενικά δηλαδή. Θέλαμε απλά λιγάκι να σας το φέρουμε σιγά σιγά. Κάπως έτσι. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοβραδό. Να περάσετε τέλεια. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και φυσικά τα λέμε την επόμενη Παρασκευή 7 ώρα εδώ πέρα από το ραδιόφωνο 8, μην ξεχνάμε. Του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλάδος. Έτσι.